Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Κύριε Τσαλιγάκη, να ξεκινήσουμε καταρχήν με την κατάσταση των νοσοκομείων. Πώς είναι εδώ τα πράγματα, γιατί λέμε για την Όμικρον, την περνάμε ελαφρά, κατά βάση δεν υπάρχει έτσι μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, σκληροί δείκτες παραμένουν. Ναι, πώς γίνεται τώρα αυτός ο συνδυασμός. Η εικόνα ποια είναι εδώ τώρα, τι μηνύματα παίρνετε από τα νοσοκομεία της εποπτείας σας? Λοιπόν, για τα νοσοκομεία. Αναφορικά με την κατάσταση που ρωτήσατε, είναι σταθερή, έχει μια σεπτωτική τάση. Mm-hmm. Οι εισαγωγές που έχουμε αυτή τη στιγμή στα θετικά, σε όλα τα νοσηλεία, συγγνώμη, σε όλα τα νοσοκομεία μας θετικών, είναι περίπου 440. 400 είναι επιβεβαιωμένα και 40 είναι τα ύποπτα τα οποία θα διαχειριστούν σήμερα. Σήμερα μπαίνει στη εφημερία το ΑΧΕΠΑ. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη σε περίπου 35 συμπλήν εισαγωγές θετικών ανά εφημερία. Χθες το πρωί που βγήκε το Ιπποκράτορ την εφημερία, βγήκε με 35 εισαγωγές θετικών. Mm-hmm. Αρχίζει και φαίνεται μια τοτική τάση, τη βλέπουμε στις ΜΕΘ, γιατί η ΜΕΘ έχει πολύ αργό, η ΜΕΘ COVID εννοώ, πολύ αργό ρυθμό αποσυμφόρησης. Αρχίζουμε και βλέπουμε και εκεί μια πτωτική τάση, δηλαδή είχαμε και ορισμένα κενά την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή. Η κατάσταση στη Θράκη ήταν πιεστική και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Είχαμε μια αύξηση των εισαγωγών των θετικών. Ξάνθη ήταν πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο εισαγωγές. Στη Δράμα είχαμε από κάποια συρροή η οποία μας ταλαιπώρησε αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά ήταν μόνο από εκεί, ευτυχώς. Ξέρετε, κατά κύριο λόγο έχει τα δικά της, τα δικά της χαρακτηριστικά και τα δικά της δεδομένα. Το κύμα Όμικρον δεν έφτασε σε όλες τις περιοχές ταυτόχρονα, και αυτό που αναφέρατε πριν για την Όμικρον, εμείς το λέμε και να το επαναλάβω ότι να μην την υποτιμούμε. Η Όμικρον είναι ελαφριά και την περνάνε στο πόδι, όπως λέγεται, οι άνθρωποι που είναι εμβολιασμένοι και προσέχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για όλους, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί και έχουν κάποιο υπόβαθρο και έχουν και κάποια ηλικία, παρακαλώ πολύ να προσέχουν. Με τις νοσηλείες παιδιών, τι εικόνα έχετε, τι γίνεται? Εμείς έχουμε στο σύνολο της υγειονομικής περιφέρειας αυτή τη στιγμή 10 παιδιά σε όλες μας τις παιδιατρικές κλινικές. Είναι σε καλή κατάσταση αυτά τα παιδάκια. Αναφέρθηκε, ξέρω, θα με ρωτήσετε τώρα για αυτό το σύνδρομο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο και νομίζω ότι πρέπει να βρείτε τους κατάλληλους παιδιάτρους, λοιμοξιολόγους, καθηγητές. Τον κύριο Ροηλίδη, νομίζω θα ήταν καλύτερο να στα πει με ορολογία. Όχι, μόνο περισσότερο δηλαδή, γι' αυτό ρωτάω για εσάς, για τους αριθμούς, ας πούμε. Τι γίνεται, μόνο πόσα... Εμείς 9 παιδιά νοσηλεύουμε στο σύνολο, όχι με το σύνδρομο. Μάλιστα, στο σύνολο. Στο σύνολο. Ναι. Αυτό που μάλλον παρερμηνία έγινε από, από την προχθεσινή συνέντευξη τύπου, εμείς έχουμε ένα παιδάκι είχαμε με αυτό το σύνδρομο εκεί την ημέρα που αναφέρθηκε το 9. 9 είχαμε στο σύνολο της υγειονομικής περιφέρειας παιδάκια θετικά, το οποίο δόξα τω Θεώ είναι καλά. Όσοι νοσηλεύονται τώρα είναι ανεμβολιαστοί κατά κύριο λόγο, εξακολουθούν? Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άμα δείτε και τα στοιχεία που βγάζει καθημερινά η υγειονομική περιφέρεια από τις αρχές Σεπτεμβρίου, και στις εντατικές είναι περίπου στο 87-88-89% καθημερινά ανεμβολίαστοι, και στις απλές κλίνες είναι 75-80%, και τους ανθρώπους που έχουμε στα high flow, που ξέρετε που είναι ένα προστάδιο που δεν κρατάει και εκεί είναι γύρω στο 85%, δυστυχώς. Έχετε, θα φτιάξετε κάποια post-COVID ιατρία? Ναι, έχουμε ετοιμάσει στην υγειονομική περιφέρεια, το έχουμε ξανακάνει. Ναι. Απλά τώρα το δώσαμε πιο μεγάλη έμφαση και δώσαμε και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο στους γιατρούς μας. Δουλέψανε κάποιοι άνθρωποι, ο κύριος Μυρνάκης, η κυρία Θεοδόρου, η κυρία Γαβανά, ο κύριος Τσοτσουλίδης, η κυρία Ανδρομάχη από την Παπαδοπούλα, από την Ξάνθη. Κάτω από τις οδηγίες της κυρίας Χατζοπούλου έχουμε φτιάξει 21 τέτοια ιατρία στην πρωτοβάθμια. Αυτά είναι στην πρωτοβάθμια υγεία. Στα τόμοι θα τα βρίσκουν αυτά, δηλαδή? Στα τόμοι, στα κέντρα υγείας. Α, στα κέντρα υγείας. Κέντρα Μαρτίου, κέντρο υγείας Τούμπας, κέντρο υγείας Στέρνης, κέντρο υγείας Χανιώνας, για τη Χαλκιδική Κασανδρία και ο Άγιος Νικόλας. Και όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται στο site της περιφέρειας 4ape.gr. Έχουμε τηλέφωνα για ραντεβού. Είναι γραμμές αποκλειστικά για ασθενείς που έχουν περάσει COVID. Και θα σας πω ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που τα συμπτώματα και μετά από 2 και 3 μήνες επιμένουν και δεν υποχωρούν. Οπότε πρέπει να γίνει μια διάγνωση και να βρεθεί ο λόγος για τον οποίο δεν υποχωρούν αυτά τα συμπτώματα. Έχουν ή προϋπήρχαν, εμφανίστηκαν λόγω του COVID, δεν υποχωρούν για κάποιους λόγους, κάποιο υπόβαθρο. Πρέπει να γίνει μια εξέταση πολύ συγκεκριμένη. Έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο, ένα πρωτόκολλο κάτω από το οποίο θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Συγκεκριμένες μέρες θα λειτουργούν, συγκεκριμένες ώρες.
Έχουμε αναπτύξει και τις ώρες πλέον. Έχει πέσει ο εμβολιασμός στα κέντρα υγείας, άρα μπορούμε να ανοίξουμε και άλλα πράγματα. Για να το δώσουμε να το καταλάβει και ο κόσμος, έτσι, ενδεχομένως λίγο πιο σχηματικά, αυτή η ιστορία με το post-COVID ουσιαστικά τι είναι? Είναι ότι περνάς το, κολλάς το COVID, περνάς, νοσείς εν πάση περιπτώσει από το COVID με έντονα συμπτώματα και με υψηλό φορτίο μεταδοτικότητα και με υψηλή μεταδοτικότητα, δηλαδή μεταδίδεις σε μια φάση εκεί που είσαι θερμός με το COVID, αλλά μόλις παρέλθει αυτό το διάστημα, εσύ εξακολουθείς να αναρρώνεις από συνέπειες που προκάλεσε ο COVID. Mm-hmm. Έτσι. Ακριβώς. Μπορεί να υπάρχει κάποια κόπωση παρατεταμένη. Μπορεί να υπάρχει κάποιος πόνος στους μυς. Κάποια δύσπνοια. Έχω στο στενό μου φιλικό περιβάλλον τέτοια περίπτωση, κύριε Δικητά. Σας λέω, είναι και χειρότερα καμιά φορά από αυτά που περιγράφετε. Είναι πολυοργανική νόσος αυτό το πράγμα. Έχουμε ακούσει και εμείς διάφορα συμπτώματα που επιμένουν και δεν υποχωρούν. Και μετά από 2 μήνες, από όταν έχει κάποιο αρνητικοποιηθεί, όταν έχει επιβεβαιωμένα περάσει τον COVID. Ναι. Γι' αυτό παρακαλούμε τους πολίτες. Έχουμε 21 τέτοια ιατρία σε όλη την υγειονομική μας περιφέρεια. Θα αναπτύξουμε και άλλα τέτοια ιατρία. Είναι συγκεκριμένες αυτές οι δράσεις. Στο site της ΥΠΕΠ, οτιδήποτε πληροφορία, υπάρχουν τα πάντα. Mm-hmm. Ο πολίτης να προσέρθει. Προφανώς υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά για να προχωρήσετε και σε αυτή την κίνηση. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Εμείς το είδαμε σαν ανάγκη. Με το που δόθηκε η ευκαιρία, γιατί ξέρετε, όλες μας οι δυνάμεις και από τα νοσοκομεία και από τα κέντρα υγείας ήταν είτε στα COVID είτε στον εμβολιασμό. Τώρα mm-hmm. φαίνεται ότι υποχωρούν και τα δύο, οπότε μπορούμε να αναπτύξουμε και όλες τις άλλες δράσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Mm-hmm. Ο αριθμός των εμβολιασμών πώς πηγαίνει? Έχει πέσει σημαντικά. Έχει πέσει αρκετά. Ήταν εκείνο το χρονικό διάστημα λίγο πριν τις γιορτές mm-hmm. που ήταν με πολύ μεγάλη ένταση. Είχε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, κορυφώθηκε το διάστημα πριν τις γιορτές και μέσα στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά. Τώρα ο ρυθμός είναι χαμηλά. Υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση για τα εμβόλια των παιδιών, την οποία την έχουμε καλύψει. Αλλά ο ρυθμός προς τους ενήλικες είναι πτωτικός. Και το βλέπετε αυτό, και αυτό αφορά και την τρίτη δόση. Δηλαδή, άνθρωποι που είχαν κάνει κανονικά τις 2 δόσεις, βλέπετε να αμελούν ή να διστάζουν να προχωρήσουν στην τρίτη. Υπήρχε ένας δισταγμός, κορυφώθηκε η τρίτη δόση, η αναμνηστική αυτή δόση κορυφώθηκε μέσα σε εκείνο το χρονικό διάστημα Οκτώβριο-Νοέμβριο με κορύφωση mm-hmm. Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Νομίζω ότι έχουν κάνει, οι περισσότεροι που ήθελαν να κάνουν κάνανε πιεστικά και ζητούσαν ραντεβού πιεστικά μέσα σε ειδικά εκείνο το χρονικό διάστημα λίγο πριν τις γιορτές. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό, νομίζω τώρα ότι υπάρχει μια πτώση. Δεν είναι μηδενική, αλλά υπάρχει μια σταθερή πτώση. Με το προσωπικό των νοσοκομείων τώρα, με τις αναστολές που εξακολουθούν κάποιοι να επιμένουν και να μην εμβολιάζονται, είστε καλυμμένοι, είστε εντάξει με τους ανθρώπους που έχουν έρθει? Έχουν καλυφθεί κενά? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν καλύφθηκαν όλα τα κενά, δεν μπορούσαν να καλυφθούν όλα τα κενά. Mm-hmm. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, είτε από τα 3-3, όπως λέμε, συμβάσεις για επικουρικό προσωπικό, είτε από πιστώσεις που είχαμε από τις προηγούμενες χρονιές και δεν καλύφθηκαν να βρούμε προσωπικό από τις λίστες και επικουρικό προσωπικό. Και όπου δεν μπορούσαμε, απευθυνθήκαμε και στον ιδιωτικό τομέα συγκροτημένα με συμβάσεις για να πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στο σύνολο της υγειονομικής περιφέρειας είναι περίπου 620 άτομα σε αναστολή, είτε σε όλη την υγειονομική περιφέρεια, είτε αυτό αφορά νοσηλευτές, είτε αφορά γιατρούς, είτε αφορά διοικητικό προσωπικό. Mm-hmm. Τις καλύπτουμε, όχι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μας λείπουν, προς Θεού, ήταν δυνάμεις και αξιόλογες και με τις οποίες ήμασταν δίπλα-δίπλα σε όλο το χρονικό διάστημα. Κάναν την επιλογή τους, δυστυχώς είναι έξω από το σύστημα. Το εσύ πρέπει να προχωρήσει. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα που διάβασα πρόσφατα για την πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου. Αν δεν κάνω λάθος, στελεχώθηκε. Δεν είχε καθόλου πνευμονολογική το Ιπποκράτιο? Τα δύο νοσοκομεία, τα κεντρικά εδώ τη Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγάλα νοσοκομεία, το ΑΧΕΠΑ, το Ιπποκράτιο, να βάλω και τον Άγιο Παύλο μέσα στα ναι. νοσοκομεία, τα κεντρικά, δεν είχαμε πνευμονολογική κλινική. Δηλαδή, στον ιστό τη Θεσσαλονίκη, στον ιστό τη πόλη, δεν υπήρχε πνευμονολογική κλινική. Ξεκινήσαμε από πέρσι την δημιουργία. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο και χωροταξικά δεν είναι εύκολο. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες εκεί από την διοίκηση του Ιπποκρατίου mm-hmm. να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να δημιουργηθεί η κλινική, να προκηρυχθούν οι θέσεις. Έχουμε βάλει την κλινική και τα εργαστηριά της στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα εμβληματικό έργο από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια στο Υπουργείο Υγείας έχει βάλει ένα έργο. Εμείς βάλαμε την πνευμονολογική κλινική να προχωρήσει mm-hmm. με τα εργαστήρια. Στην επόμενη φάση που θα δοθούν πιστώσεις, μάλλον συγγνώμη, νέες προκηρύξεις θέσεων, θα βάλουμε άλλους 3 πνευμονολόγους για να υπάρχει μια εξάδα μόνιμων γιατρών, συν επικουρικό, συν ό,τι άλλο χρειαστεί, να μπορεί να δώσει αυτή η κλινική την ειδικότητα και να δούμε μετά και το ΑΧΕΠΑ, αν μπορούμε και χωροταξικά για αρχή να φιλοξενήσουμε μια πνευμονολογική κλινική και πώς θα την στελεχώσουμε. Μάλιστα. Το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, σε εσάς, στη δική σας ΥΠΕ, θα υπάγεται? Νομίζω πως ναι, γιατί και η έκταση που έχει δοθεί
Είναι τη τέταρτη οικονομική περιφέρεια, ανήκει παλαιότερα στο ειδικό παθήσεων. Είναι 300 στρέμματα, 150 έχουμε δώσει στο παιδιατρικό. Μάλιστα. Το χωράει. Είναι σε καλό δρόμο. Mm-hmm. Το χωράει κανονικά το παιδιατρικό. Και το νοσοκομείο τη Κομωτινή που ανήκει στη τέταρτη οικονομική περιφέρεια. Και είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχος και αυτό είναι λίγο πιο μπροστά. Κύριε Δικητά, τώρα δεν ξέρω ενδεχομένως να είναι οξύμερο που θα το ρωτήσω αυτό σε εσάς. Δεδομένου του γεγονότος ότι εσείς είστε εκπρόσωπος της πολιτείας και στο πώς η πολιτεία εποπτεύει την λειτουργία του δημοσίου συστήματος υγείας. Παρ' όλα αυτά, επειδή έγινε μια κουβέντα το τελευταίο διάστημα με αφορμή το παιδιατρικό νοσοκομείο σε σχέση με τη λειτουργία ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία. Εσείς που είστε διοικητής σε μία ΥΠΕ, θεωρείτε ανταγωνιστικότερο και που θεωρείτε, να μην ζητήσω να πω τι θεωρείτε καλύτερο, αλλά να ρωτήσω τη γνώμη σας για το που ενδεχομένως ο δημόσιος χαρακτήρας, η λειτουργία με όρους δημοσίου δικαίου ευνοεί, εξυπηρετεί καλύτερα τη λειτουργία του νοσοκομείου και που η λειτουργία με ιδιωτικού δικαίου υπερτερεί σε κάποια τέτοια ζητήματα. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια εύκολη κουβέντα, μια δύσκολη κουβέντα. Και ναι, το αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό που το βάζω πάρα πολύ γενικά και σε πολύ αδρές γραμμές να μας απαντήσετε. Πρέπει γιατί να θέλει τεράστια ανάλυση. Να ξεκινήσουμε από το τι είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πώς ορίζεται και πώς λειτουργεί, και τι είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντίστοιχα πώς λειτουργεί. Εγώ θα σας πω το μοντέλο Παπαγεωργίου, νομίζω το ανέφερε και χθες ο υπουργός στην κουβέντα και η κυρία αναπληρώτρια, πώς λειτουργεί, ότι είναι ένα μοντέλο και κόσμο. Πρέπει να βάλει στο σωστό πλαίσιο. Και στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου έχει δει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο γύρω από το οποίο και μέσα στο οποίο θα λειτουργεί. Εάπαξ αυτό και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει τηρείται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπετε και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο θα λειτουργήσει και το παιδιατρικό νοσοκομείο και το νοσοκομείο της Κομωτινής. Αυτό το πλεονέκτημα που έχει το ιδιωτικού δικαίου είναι να κάνει γρήγορες κινήσεις και να μην βλέπουμε διαφόρου είδους φαινόμενα τα οποία δεν μας αρέσουν ως πολίτες και ως πολιτεία, θα έλεγα, όταν εποπτεύουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάποιες διαδικασίες μπορούν να γίνουν πολύ πιο γρήγορα. Γραφειοκρατία. Και γραφειοκρατία και άλλα πράγματα. Είναι και άλλα πράγματα. Ναι. Αυτό που και η σύμβαση χθες και αυτά που υπόθηκαν και έχουν υποθεί κατά καιρούς, ότι καμία σχέση εργασίας και κανένας εργαζόμενος για να πάμε προς αυτό το κομμάτι που σίγουρα αφορά και αυτοί που ακούν και δουλεύουν στα νοσοκομεία και ενδεχομένως θα μετακατασταθούν, δεν θα αλλάξει τίποτα στις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν τώρα. Οι γιατροί δηλαδή του ΕΣΥ που θα ασχοληθούν εκεί θα είναι ενταγμένοι στο ΕΣΥ, θα είναι γιατροί του δημοσίου. Όπως είναι και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, είναι γιατροί, παρόλο που ονομάζεται πανεπιστημιακό νοσοκομείο, παράδειγμα Αττικό ή ΑΧΕΠΑ ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που έχει ένας γιατρός του ΕΣΥ. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό. Πέρα από τους ακαδημαϊκούς, έτσι που έχουν άλλους όρους, είναι μέλη ΔΕΠ. Πάντως, επειδή γίνεται μια κουβέντα, σε πολιτικό επίπεδο γίνεται μια κουβέντα για το κατά πόσον μετά θα μπαίνουν οι εργολάβοι και θα κάνουν δουλειές μέσα στα νοσοκομεία, ούτως ή άλλως και τώρα οι διοικήσεις των νοσοκομείων με την ιδιωτική αγορά δεν έχουν να κάνουν σε ό,τι αφορά προμήθειες, πολλές εργασίες, ακόμα και καθαρίστριες. Βλέπω μπαίνουν με εργολαβίες. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έτσι. Έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό τομέα. Κοιτάξτε, μην τον. Δηλαδή, μην δεννοούμε τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, εγώ καθόλου το δω. Εγώ θα σας πω την άποψή μου. Μπορεί να υπάρχουν ένα-δύο κακές εταιρείες που έχουν στο παρελθόν δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είναι κακοί. Και εκεί υπάρχουν εργαζόμενοι και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν. Όπως δουλεύει κάποιος στο δημόσιο, δουλεύει και στον ιδιωτικό τομέα. Ενδεχομένως, στο παρελθόν και εγώ έχω ακούσει διάφορα φαινόμενα. Έχουμε ασχοληθεί και με τα πειθαρχικά μας εδώ και έχουμε κάνει διάφορες παρεμβάσεις. Υπάρχουν κακοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες είναι κακές. Προς Θεού. Ή αν πιάσουμε ένα γιατρό, παράδειγμα, σε ένα νοσοκομείο δημόσιο με φακελάκι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρώσουμε όλο το νοσοκομείο και όλη την κλινική επειδή ένας γιατρός πιάσει με φακελάκι. Κακοί άνθρωποι ή άνθρωποι που δεν τηρούν τους νόμους υπάρχουν παντού. Ναι. Μάλιστα. Και σε όλους τους χώρους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαλικάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τσαλικάκη. Καλά. Καλή σας μέρα.